λοιπόν παρόντες. Πολύ καλά, Κουρασέρης Χρήστος, Μιδάλης Νικόλαος, Δάσκα Εφήμιτ, Μίκο Μουράτε, Μαμάη Ανορμίκη, Μαμάη Μαρία, Ψωμάς Γεώργιος, Βάρας Λευθέρες Πολίτου Ελένη, Φεσομήρου Αθηνάς, Κόρδος Ιάκωβος, Αφανασίου Φραντζέσκος, Παύλουκας Εμμανουήλ, Μακρύκος Αλήτη Αθηνά, Πανταζή Ειρήνη, Δυνιακός Δημήτριος, είναι κάποιος που γνάχει το όνομά του. Παρόντες από το τοπικό συμβούλιο, αγροτικά συμβούλια, Μουστάκα, Δημήτρη, Μεστοδική Κοινότητα, Τελεόπολης. Σπέρτος Ευστάθιο, Εστοδική Κοινότητα, Λυκείου. Στεφάνου Γεώργιο, Δημοτική Κοινότητα, Άνω. Τρανάκος Γεώργιο, Εστοδική Κοινότητα, Κοφίου. Καρόνης Δωμάς, Εστοδική Κοινότητα, Όλου Κοφίου. Κουλούρης Αρμάτου, Εστοδική Κοινότητα, Κοφίου. Ανήσεις Καράλαβος, Εστοδική Κοινότητα, Λαμύρων. Είναι κάποιος που αλλάζει το όνομά του αποστολικά. Διαπιστωθείς ακριβώς της απαρτίας και κοινάει συνεδρίας. Έχουμε δύο εκτός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο λοιπόν αφορά, καταρχήν να συζητήσουμε άρθρωση λοιπόν, το πρώτο αφορά την καθιέρωση μοριοδότηση στα κοινωνικοπολιτικά κριτήρια εγγραφή στο παιδικό σταθμό Δήμου Άδου και αλλαγή δικαιολογητικών εγγραφών και παραγραφών. Αφορά λοιπόν την εγγραφή στο παιδικό σταθμό και πρέπει να θεωρείται κατεπίγον κατά εμάς γιατί πρέπει να αρχίσουν οι εγγραφές στο σταθμό αυτό, κυρία Ρούτερ, και να πείτε κάτι σε αυτό. Θεωρείτε λοιπόν ότι το θέμα αυτό είναι κατεπίγον, υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο γι' αυτό. Θεωρείτε λοιπόν κατεπίγον ομόφωνα, να το συζητήσουμε αμέσω μετά. Το δεύτερο θέμα λοιπόν αφορά την περίπτερο στο την αίτηση παραχώρηση. Την αίτηση παραχώρηση. Την όπου στον χώρο του περιοχή του Πολιτικού Άμπου για την δημιουργία περιπτέρου είναι όλα τα δικαιολογικά εκεί που υπάρχει το σημερινό περίπτερο. Και το κατεπίγον σύστατε στο ότι επειδή πλησιάζουν τα τριήμερα και γενικά η σεζόν, θα προλάβουν για αυτή την περίπτωση. Το υπάρχουν εδώ. Υπάρχει εδώ κάποια αρνητική ψήφο για το κατεπίγον. Άρα λοιπόν τα δύο θέματα εκτό σημερινή σα διάταξη θεωρούνται κατεπίγοντα, ξεκινάμε με το πρώτο. Η καθιέρωση μοριοδότηση στα κοινωνικοπολιτικά κριτήρια εγγραφή του παιδικού σταθμού Δήμου Άδου και αλλαγή δικαιολογητικών και επαναγραφών. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο οργανισμό, τα προτινόμενα κριτήρια έτσι όπω είναι στην εισήγηση και προτείνεται να καθιερώσουν τα κοινωνικά κριτήρια εγγραφή του παιδικού σταθμού Δήμου Άδου, άρθρο 3, διότι παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από του γονεί και φέτο για πρώτη φορά θα μειωθεί σημαντικά η δυναμικότητα δεύτερον, να γράψει τα δικαιολογικά εγγραφών και επαναγραφών λόγω αλλαγή του κανονισμού λειτουργία στο παιδικό σταθμό. Υπάρχει εδώ κάποια αρνητική ψήφο. Όχι, λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα, εφόσον ερήσια διάταξη, αφορά λοιπόν το περίπτερο στο Λιμποριό. Η εισήγηση είναι να δοθεί λοιπόν η διατήρηση θέση περιπτέρου διευθυνσία Βιολέτα Κρήτη, κύρα Κρήτη Γεωργίου και την παραχώρηση χώρου 3,10 τετραγωνικά μέτρα για την εγκατάσταση του κτηρίου αυτού, καθώ και η παραχώρηση 6 τετραγωνικά μέτρα για την όμορφη του χώρου που βρίσκεται παραπλέον και όμορφη του περιφέρου, στην κυρία Σοφία Μαυροδήμα. Η σύγκριση λοιπόν είναι θετική. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα και το δεύτερο εκτό ημερήσια διάταξη. Και παίρνουμε στην ημερήσια διάταξη. Θα τελειώσουμε γρήγορα για να συζητήσουμε το θέμα με το αγωγικό θέμα μα για να. Αλλά είναι εύκολο. Λοιπόν, τα δύο πρώτα είναι πολύ γρήγορα. Θέμα πρώτο, λοιπόν, συμπλήρωση της 29-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα υποβολής πρόταση στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΡΚΟΜ-03-09 δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσεων θαλάσσιων προορισμών με τη χρηματοδότηση από το ΕΠΑ με τίτλο Πρόταση Αναβάθμισης Ορασιμότητας για άτομα με αναπηρία σε παραλίες. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση, απλά συμπληρώνουμε εδώ, αν κατάλαβα καλά, θα έχουμε υπολογισμό του συγκεκριμένου έργου, το έχουμε ξαναγγείλει το θέμα αυτό και πρέπει να το συμπληρώνουμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια αρνητική ψήφο, εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα το πρώτο θέμα. Θέμα δεύτερο. Έγκριση εγκατάσταση καταφυγείου αδέσποτων ζώων συντροφιά Δήμου Άνδρου στη θέση παλαιά παγία παραποτίου δημοτική κοινότητα Άνδρου. Αυτό είχαμε ξανασυζητήσει και υπήρχε μια. Καταβλήθηκε μάλλον για να δούμε αν μπορεί να συμβάσει με την προστοποίηση. Παρακαλώ, κυρία Σα έχουμε στείλει την αποτύπωση του χώρου κάτω στα σφαγεία και η τεχνική υπηρεσία και η μηχανική θεωρούν ότι μπορούν να συνεπάρχουν. Απλά θα χωριστεί ο χώρος στη μέση
από τη μία πλευρά θα είναι η κομποστοποίηση και από την άλλη το καταφύγιο. Να πω ότι ο νόμος ορίζει ότι ο Δήμος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Να σας πω έτσι για την ιστορία ότι περίπου 100 σκυλιά έχουμε δώσει για υιοθεσία. Έχουμε φέρει δύο φορές σαν Δήμος κτηνιάτρους, εθελοντές και έχουν στηρώσει πολλά ζώα ακριβώς για να μην έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπήρχε και αυτό το καταφύγιο, όλα αυτά τα ζώα, τα αδέσποτα, ή θα είχαν πάει πρόβατα, ή θα ήταν κοντά σε παιδιά, ή θα είχαν δαγκώσει. Γιατί σαφώς ένα ζώο αδέσποτο μπορεί να γίνει και άγριο. Τίποτα άλλο δεν έχω, αν νομίζετε ότι θέλετε να το ψηφίσετε. Πίσω έγινε κάποια έρευνα, εάν υπάρχει κάποιος άλλος φόρος από συγκεκριμένο, γιατί από τι γνωρίζω, ο χώρος που βρίσκεται δίπλα από ένα γύρο, δίπλα από ένα εστιατόριο, δίπλα από την παραλία. Όσο και είσαι κανένα από τα ζωντανά, και όσο περιποιεί άλλο που και εμεί δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει, θα είναι όχθηση η περιοχή. Θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε να βρει ένα χώρο εξίσου καλό, αλλά σε άλλο σημείο. Έγινε κάποια έρευνα. Από μένα έχει γίνει έρευνα και θα σα εξηγήσω γιατί. Δεν αρκεί μόνο να κάνουμε ένα καταφύγιο και να εγκαταλείψουμε εκεί κάπως αδέσποτα. Αυτά εξυπακούνται ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να τα φροντίζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θηριοζωικό σωματείο που δεν σας κρύβω ότι το έχω ιδρύσει εγώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, να βοηθήσω τη λειτουργία του Δήμου. Υπάρχουν λοιπόν εθελοντές, 8 τον αριθμό, οι οποίοι καθημερινά πηγαίνουν και φροντίζουν αυτά τα ζώα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να πάμε κάπου μακριά και να τους υποχρεώσω να πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους να φροντίζουν αυτά τα ζώα. Άρα πρέπει να είναι κάπου κοντά στη χώρα ή εν πάση περιπτώσει κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ο νόμος ορίζει να είναι 100 μέτρα από το τελευταίο σπίτι. Το τελευταίο σπίτι είναι. Παρακαλώ λίγο ησυχία, δεν γράφετε τίποτα από ό,τι λέμε στα πρακτικά. Η ταβέρνα του Καλυβρούζη που είναι 120 μέτρα. Να σας πω ότι υπάρχει. Έχω μιλήσει με την περιφέρεια και υπάρχουν ειδικά ηχοπετάσματα που εμποδίζουν τους ήχους των σπιτιών. Όμως είναι φροντισμένα τα ζώα και σαφώς αυτή την έννοια έχει η φροντίδα του Δήμου και του Θηριοζωικού Σωματείου. Να είναι φροντισμένα, όχι εγκαταλελειμμένα τα ζώα εκεί. Όταν λοιπόν είναι φροντισμένα, θεωρώ ότι δεν θα έχει μεγαλύτερη όχληση από ότι θα είχε ένα αδέσποτο που θα γάβγιζε και θα μπορούσε να δημιουργούσε και χειρότερα προβλήματα. Καταρχήν, στην εισήγηση που πρέπει να είναι δικιά σου, Αθηνά, έτσι, λέει απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτίριο που να πληρεί τους υγειονομικούς όρους, να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων. Μας είπες ότι είναι 120 μέτρα. Εδώ μήπως μας επηρεάσει η λέξη ανεξάρτητο κτίριο. Ερωτήσεις κάνω, έτσι. Δεν τοποθετούμε. Ανεξάρτητο κτίριο. Το δεύτερο, θέλω να σε ρωτήσω. Μέσα στις εισηγήσεις είχατε το φύλλο της κυβέρνησης που έχει την απόφαση αυτή τη 1915 η οποία αναφέρει και την επιδότηση για ένα τέτοιο σκοπό. Διαβάζοντάς την, αν δεν κάνω λάθος, βλέπω ότι εμάς δυστυχώς δεν μας συμπεριλαμβάνει μέσα γιατί μιλάει για υφιστάμενα, ήδη υφιστάμενες τέτοιες δραστηριότητες στους Δήμους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάνοντας αυτό το χώρο σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες δαπάνες που θα τις βάλουμε με ίδια χρήματα και δεν θα έχουμε καμία επιδότηση. Και το... Η τρίτη μου ερώτηση είναι, έχουμε τη γνωμοδότηση του τοπικού της χώρας που βλέπω καταλήγει και λέει γνωμοδοτεί για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου κοινοκομείου στα παλαιά σφαγεία, στο παραπό τη χώρα Άδρου με την προϋπόθεση να μην απεγκατεσταθεί η εγκατάσταση του κομπόστ. Μήπως αυτό, ξαναγυρίζω στην αρχική μου ερώτηση, έχουμε πρόβλημα με το ανεξάρτητο κτίριο για να πάρουμε την άδεια. Και τελευταία, θεωρώ ότι με την απόφασή μας αυτή δεν θα δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα σε ήδη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί κοντά ή σε μελλοντικές που θα θέλουν να δραστηριοποιηθούν.
τα ερωτήματα, αν μπορεί κάποιος να μου κάνει. Για την επιδότηση, ναι, γνωρίζω ότι πλέον δεν επιδοτούνται οι ζήμοι. Παρά μόνο για τροφή και για κτηνιά τους, δυστυχώς. Και πάλι, αν χτυπήσεις τις σωστές πόρτες, θα πάρεις το 70%, αν όχι μέχρι 10%. Έχουμε λοιπόν σκοπό, σαν φιλοζωικό σωματείο, να ζητήσουμε επιχορήγηση από κάποιους ιδιώτες φιλοφιλόζωους, οι οποίοι έχουν υποσχεθεί ότι θα το κάνουν. Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε, εγώ έχω σκοπό να βρω για αυτά τα σκυλιά που υπάρχουν κάποιους να τα υιοθετήσουν εκτός άνδρου και από εκεί και ύστερα θα παραιτηθώ από την Επιτροπή Επιτήρησης, από την Επιτροπή Ανεπιτήρητων και Αδέσποτων Ζώων, διότι είμαι υποχρεωμένη αυτή τη στιγμή από αυτή τη θέση να τα φροντίζω. Όταν δεν μπορώ από κανέναν, δεν έχω από κανέναν βοήθεια για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο βάσει του νόμου, εγώ θα αναγκαστώ να παραιτηθώ και ας βρούμε κάποιον άλλο, ο οποίος θα μπορέσει ίσως να τα έχει στο δρόμο τα σκυλιά. Εντάξει, διότι ο νόμος, ξέχασα να σας πω, ορίζει το εξής. Όταν υπάρξουν αδέσποτα ζώα, τα περισυλλέγει ο Δήμος, τα τσιπάρει, τα στυρώνει και τα αφήνει στο φυσικό τους περιβάλλον. Σε ποιο φυσικό περιβάλλον εγώ στην Άνδρο μπορούσα να τα αφήσω αυτά τα σκυλιά? Στο βουνό, να φάει τα ταξίδια? Στο δρόμο, να πιθανόν να κινδυνεύσουν παιδιά? Δεν θέλουμε λοιπόν στην Άνδρο, στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να είναι αδέσποτα στο δρόμο. Δεν θέλουμε να είναι στο βουνό. Δεν θέλουμε και σε καταφύγιο. Κάπου πρέπει να πάνε. Θα μπορέσει κάποιος λοιπόν από όλους να μου πει τι να τα κάνουμε αυτά τα αδέσποτα και πολύ ευχαρίστως μαζί κι εγώ. Θεωρώ ότι ο χώρος στα παλαιά ασφαλεία θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία. Υπάρχει κόμμα που θα αναπτύξει που περιέχει τον κρίκο στα προφέρα που είναι κοντά με τη χώρα και θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν εγκαταστάσεις και να πάνε αυτά τα αδέσποτα σκυλιά. Να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα. Η κυρία Θεσσαλονίκη κατάλαβε μάλλον λάθος. Δεν είμαστε στο αντίθετο να δημιουργηθεί χώρο για τα αδέσποτα σκυλιά. Είμαστε αντίθετοι στον χώρο που δημιουργεί. Διότι θα δημιουργεί τεράστια προβλήματα και θα ξανακόμαστε εδώ να κάνουμε μια απόφαση που την πήραμε και θα την πάρετε σήμερα. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω και εγώ ότι δεν είμαστε αντίθετοι στον νόμο στο να μην γίνει τέλος πάντων ένας αδειοδοτημένος χώρος. Απλά και εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, εντελώς λάθος αυτός ο χώρος. Καταρχήν χρησιμοποιείται από το Δήμο για την κομποστοποίηση και μερικώς από την ανακύκλωση εκεί, εδώ και τουλάχιστον τα 4,5 χρόνια που είμαστε εμείς και άλλα 2 χρόνια πριν από εμάς. Θα υπάρχει όχληση στην επιχείρηση τη διπλανή που είναι κέντρο διασκέδασης. Θα υπάρχει όχληση γιατί είναι η κεντρική παραλία της χώρας, η είσοδος της παραλίας του παραπορτίου. Έχει beach bar. Υπάρχει όχληση όλο το χρόνο γιατί έχει παιδάκια που κάνουν στίβο και είναι αθλητικός χώρος στα 50 μέτρα. Γενικά θα υπάρχει όχληση για μένα. Τέλος πιστεύω ότι δεν πρόκειται να πάρει υγειονομική άδεια για να γίνει δραστηριότητα και κομποστοποίησης και σκύλων στον ίδιο χώρο. Οπότε μένω στην αρχική μου άποψη και θα το καταψηφίσω. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση? Κύριε Λάσκαρη, κλείσω με το λέτε αυτό. Την άλλη φορά κατ' ιδία που υποσχεθήκατε ότι θα το ψηφίσετε και μου είπατε ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κολοτούμπα. Να το ψηφίσω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν έχω παρακαλώ και δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κολοτούμπα. Λοιπόν, άρα λέμε καλά κάτω. Και μας ακούν όλοι. Είναι ένα έργο πολιτισμού. Ένα έργο πολιτισμού και για αυτούς που θα έρθουν και για εμάς που ζούμε εδώ και πρωτίστως για τα ζώα. Δεν ενοχλεί κανένα. Είναι εστία μολύνσεως εκεί τα σφαγεία. Είναι χρόνια προς την εστία μολύνσεως. Είναι γεμάτο σκουπίδι, όπως είναι και απέναντι από τη φιλοζωική. Ένα έργο τέτοιο δεν εμποδίζει καθόλου ούτε τα γήπεδα απέναντι, ούτε τον εστιατόρο. Είναι μακριά και δεν βρίσκω άλλο χώρο. Γιατί αν πάμε στη Σταυροπέδα, ουδής θα έρθει εκεί. Αυτό είναι κοντά για να το επισκεφθεί κάποιος, αν θέλει να γιατρέψει το σκύλο, να κάνει μια σύρωση και θα είναι και ιατρείο. Κανένας δεν θα έρθει στη Σταυροπέδα. Άλλωστε η Σμαράτα είναι μέσα στην πόλη, γύρω-γύρω.
Πώς? Σαρροπέδα, δεν είναι. Και έπειτα δεν είναι ένα απλό οικόπεδο, έχει κτίριο. Όπου δεν χρειάζεται να χτίσουμε για κτίριο. Είναι έτοιμο. Τι είπατε? Όχι, λέω ότι γίνεται πάλι ένα θέμα, λες και να κάνουμε το αρχιτή. Αν τα πάρει από μέτρα, αν τα πάρει από μέτρα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο σημείο για να γίνει. Θέλω να πω ότι είναι μια πολιτική απόφαση και δεν την αλλάζω. Είναι η απόφασή μου. Αν είναι λάθος, υπάρχουν άλλοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι που μπορούν να βγάλουν το σωστό. Θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Μπορεί να πάει στο βιολογικό, μπορεί να πάει κάπου αλλού. Όχι εκεί. Παρακαλώ. Αυτό. Τι κάνεις, Γιώργο. Έχουμε έτσι, λοιπόν. Έτσι, οχωρέ. Για πολύ παρακαλώ, λόγω σου πέρα από την έννοια. Για τους ομίλους. Ναι. Δεν λάσκα εγώ. Όχι. Ναι, ναι. Εγώ δεν είμαι για Αθήνα. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Ναι. Τώρα θα ανασύγω. Όχι. Όχι. Κυρία Πανταζή. Όχι. Ναι. Είναι ένα από την ελληνικά πιο μικρά από εσάς. Με την προϋπόθεση να μπορεί να διοδοτηθεί και να λειτουργήσει συγχρόνως ο βιολογικός, όπως δηλαδή ακριβώς το είπε η Δημοτική, συμφωνώ να πάνε και ψηφίζω. Ναι. Κύριε Βιτάλη, πάνω και εγώ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ναι. Έχω και εγώ δικαίωμα. Βέβαια. Ναι, έχουμε και ο πρόεδρος του τοπικού. Σωστά, που πάρεις και το ψηφίζει. Και όχι εγώ, 6. Λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε 11 ναι και 6 όχι. Κατά πλειοψηφία γίνεται μειοψηφούντο. Μειοψηφούντο λοιπόν το κύριο Ράσκο. Είναι θέμα της Αθηνάς. Η κυρία του κυρίου Τιμιακού, της κυρίας Πανταζή και του πρόεδρου. Έκλωση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4235-2014 περί απαγόρευση εκτροφή ζώων με δεμένα πόδια, πεδιπλωμένα ή βαστουρωμένα. Έχουμε λοιπόν εδώ, παρακαλώ την ψηφία γιατί το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Σας έχει μοιραστεί το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου από το Πετροφό. Στο Πετροφό της Άνθρωπος Συνεδρίας το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεδριακού Συμβούλιου του Αγροτικού Συνεδριακού. Λοιπόν, θέματα παστούρες και λιγότητα στην ελληνική σειρά εκθέσεις Μαρτίου 18 εκθέτει από τα μέλη το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης η οποία απαγορεύει τις παστούρες στα λιγότητα ή τις αρχίτες του πρόβατο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα κατόπιν συζήτησε αποφάσεις ομόφωνα να εκπομπεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε να μην ισχύσει παραπάνω ρύθμιση. Στην Άνδρο δεν υπάρχουν μεγάλα και οργανωμένα κοπάδια τα οποία θα δικαιολογούσαν την ύπαρξη πολιτικού αθαπηλάκια. Τα κοπάδια αποτελούνται από 2 έως 15 ζώα. Εάν λοιπόν καταργηθεί η παστούρα, τα ζώα θα μπορούν να ανεβαίνουν στην κατόπιν στις ελληνικές, τις οποίες και θα επιστρέψουν. Παρότι αυτές αποτελούν μια παγκόσμια συμβέλεια, μάλιστα το αμπλιότυπο σχέδιο για τα στήματα είναι μοναδικό. Επίσης, τα ζώα μπορούν χωρίς μπαστούρα να εισέρχονται παντού και να καταστρέφουν δέντρα, κάθε βοηθής, αμπέλια και κάθε καλλιέργεια. Τελικά, η κατάρρευση της μπαστούρας θα έχει συνέπεια την πλήρη κατάρρευση των τοπικών οικογενειακών κτηνοτροφικών μονάδων με όσες συνέπειες θα φέρει στον τοπικό πληθυσμό. Επίσης, υπάρχει και στον Πετροφό του τοπικού συμβουλίου η απόφαση, θέμα λοιπόν η ενεργοποίηση του νόμου της παστούρας στα ζώα, το τοπικό συμβούλιο του τοπικού προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο να μην καταργηθεί η παστούρα, διότι οι κτηματικοί χώροι δεν είναι αρκετά περιβαλλμένοι, ώστε ένα ζώο να μην είναι προστηρωμένο, επειδή υπάρχουν καλλιέργειες όπως αμπέλα, ελιές, κύβοι κτλ. Όσον αφορά την επίβλεψη των ενεργητών των ζώων, δεν είναι δυνατή για 90% των ζωοϊκών μονάδων, είναι τη τάξη των 5-10 ζώων και είναι ανυπόφορο. Να δούμε κάτι άλλο γράφεται εδώ. Είναι αυτονόητο. Είναι μάλλον αδύνατο, δεν καταλαβαίνει η ελληνική αυτή η λέξη τη χρησιμοποίηση. Είναι λοιπόν αδύνατο και υπάρχει το σώμα.
ως εκ τούτου, εάν καθιερωθεί ο νόμος της Παστούρας, θα αναγκαστούν οι λίγοι υπάρχοντες ακόμα φιλοτρόφοι να εγκαταλείψουν και αυτή τη δραστηριότητα. Ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση στο Γενικό Φορέμα της Άμμου. Από το οποίο θέλω να ενημερώσω το Σώμα ως νομικός του, είναι ότι εδώ έχουμε ένα νόμο ο οποίος ισχύει, έχει ήδη επιβληθεί. Υπάρχουν νησιά στα οποία πραγματικά έχουν κατηγορηθεί οι αγρότες όπως η Κρήμολόγος, στους οποίους έχουν έρθει κατηγορούμενοι ήδη στη Σύρο, δηλαδή για παστουρωμένα ζώα που έχουν παντήσει το πρόβλημα εμάς, έχει ήδη δημιουργηθεί ένα συναβασμό σε όλα τα νησιά του Κυκλάδου, όπου δεν είναι παιδιάδες και πραγματικά μεγάλες θεματικές μονάδες. Για τον λόγο αυτό και τα περισσότερα νησιά, όπως οι Κρήμες, έχουν εκδώσει ένα ψήφισμα, το οποίο όμως θέλω να ενημερώσω τους παρευρισκόμενους, ότι δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο αποφασίζουμε σήμερα, είτε κατά πλειοψηφία είτε ομόφωνα, είτε ναι είτε όχι, έχει κάποια δεσμευτική εφαρμογή για το κράτος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος. Υπάρχει μια παράταση. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει νόμος. Ο οποίος αγορεύει πάνω στο. Ό,τι στην κεντρική εξουσία να μην εφαρμόσει τον νόμο και είναι αναφορτικό ενδεχομένως σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο νόμος. Όμως ο νόμος υπάρχει, ο νόμος ισχύει, ό,τι και να αποφασίσουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι αυτή η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα καταργεί τον νόμο. Ναι, ωραία. Δεν υπάρχει πρόταση. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο κάνουμε προς την κεντρική εξουσία ότι είναι απαράδεκτο. Αυτή ήταν η πρόταση. Να διαβάσω την πρόταση. Συμφωνώντας με αυτό που διαβάστηκε προηγουμένως. Ναι, συμφωνούμε πολύ με αυτά τα οποία λέμε, η εισήγηση η οποία γίνεται από το Προεδρείο και από τον Δημοκράτη. Και αυτό το οποίο προτείνουμε για ψήφιση είναι αυτό που θα διαβάσω τώρα. Όμως ξαναλέω ότι αυτό το ψήφισμα. Εμείς θα προσαρμόσουμε το ψήφισμα το οποίο εφαρμόστηκε σε όλα τα νησιά του Δημοκράτη. Πρόεδρε, κάθε. Υπάρχει κάθε νόμος, υπάρχει και κάθε διράκια. Να δημιουργήσουμε. Εμείς σήμερα να δημιουργήσουμε παράθυρο, μη σας δημιουργηθεί η ψευδέστηση ότι από σήμερα με αυτή την απόφαση που θα πάρουμε εμείς. Ο νόμος υπάρχει, δεν υπάρχει ψήφισμα. Εμείς απλά σαν δημοτικό συμβούλιο θα συμφωνήσουμε με αυτό που θέλετε κι εσείς που διαβάστηκε προηγουμένως. 12 μήνες το χρόνο δεν θέλω να κάνεις όλα τα νησιά. Να το παιδεύομαι. Πόσα δεύτερα λεπτά έχει το χρόνο. Απλά το ψήφισμα το δικό μας θα συμφωνεί με τις δικές σας απόψεις. Αλλά σας λέει ο Πρόεδρος ότι αυτό το ψήφισμα δεν μπορεί να υπερβεί τον νόμο του κράτους. Ό,τι και να αποφασίσουμε, αν έρθει κάποια επιτροπή. Αν έρθει το αποκλειστικό το ελιαγμόνιο του ΣΕ και εκεί παστούρες, ενδεχομένως θα σας κάνει κίνηση. Δεν έχει σημασία το πάσο που σήμερα. Αυτό που αποφασίσουμε είναι μία πίεση στην κεντρική εξουσία να μην επαρσώσει. Να μην επαρσώσει, να δώσει κάποια πράγματα να καταργήσει, να αλλάξει. Εμείς κάνουμε ό,τι κάναμε το τελευταίο μας πια. Δεν κερδίζουμε όμως τίποτα από αυτό. Άμεσα. Σας το λέω, μην πείτε μετά ότι πήγαμε στον Δήμο και μας έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε βάλει. Όχι, δεν αλλάζει. Άρα όταν έρθει σε το Συμβούλιο, θα τα διαβάσουμε αυτά να τα πούμε από το ψήφισμα. Δεν διαφωνούμε. Εγώ δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Το 2014. Δύο ερωτήσεις και είναι τα κουκκίνα τα χρόνια περιπλωμένα τα ζώα. Διότι εμείς εδώ δεν έχουμε τσέπες να έχουμε κοπάδια. Ζούμε με πέντε κατσίδια, με πέντε πρόβατα, έχουμε τον κήπο μας. Εγώ είμαι 88 χρονών και δουλεύω ακόμα για να ζήσω. Γιατί τη σύνταξη μου την πάμε με 450. Ήμουν αναπτυχώς και την πάμε με τη σύνταξη και δεν ζω με αυτά τα λεφτά. Εάν δεν δουλεύω δεν μπορώ να ζήσω. Και ένας που έχει 10 λίγια και 5 πρόβατα δεν μπορεί να τα φυλάξει. Οι τσελίδες που είναι πάνω και έχουν τα κοπάδια βεβαίως έχουν τσουπάνι και φυλάνε τα ζώα τους. Τα παλιά χρόνια οι τσελίδες πουλάνε και τα μαλλιά, πουλάνε και το τυρί, πουλάνε και το κάτω. Εδώ μην δεν πουλάνε τίποτα. Πώς θα ζήσουν. Επειδή γνωρίζετε αυτή την κατάσταση που λέτε και ισχύει και στα περισσότερα νησιά ισχύει, για αυτό εμείς θα βγάλουμε ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, το οποίο εκπολής θα συμφωνεί με αυτά που θέλετε και εσείς. Θα το διαβάσουμε τώρα. Θα το διαβάσουμε τώρα. Αν
Το ίδιο έχει κάνει και η Τίνος και μάλιστα από εκεί με το Δήμο της Τίνου θα κάνουμε κοινό ψήφισμα και αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει μία πίεση προς τα πάνω. Μήπως αυτό κάποια στιγμή μπορέσει και. Γι' αυτό ήρθε το ψήφισμα. Να δούμε μήπως μπορέσετε να ασκήσετε όλοι μαζί δήμαρχοι. Θα πάρουμε λοιπόν το ψήφισμα αυτό σήμερα. Να γίνει κάτι. Απλά σας λέει ο Πρόεδρος ότι αυτό το ψήφισμα δεν ξεπερνάει τον νόμο. Αυτό. Όχι για να κάνετε, για υπάρχει ένα νόμο. Δεν θα τα ακούσετε. Όχι, κάνετε. Θα σα δώσω αυτή την εξαιρετική για να βοηθήσουμε. Το ίδιο ψήφισμα θα συμπληρώσουμε. Θα σα διαβάσω όλα αυτά που λέει εδώ. Ο Μάστορα θα τα πει πολύ αργά. Τα έχουμε ακούσει από την πάνω. Αλλά δεν πρέπει να μείνουν αυτά εδώ πέρα. Πρέπει να πάρει πιο πέρα στο Υπουργείο τη Μετάφραση. Και να βρουν του μεγαλύτερου Ρώσου. Θα πρότεινα πέρα από το ψήφισμα. Να εξαιρεθεί η άνθρωπη. Να γίνει και μια θυμερής επιτροπή. Και να συνοηθούμε και με τα άλλα νησιά και να πιέσουμε και τους τέσσερις βουλευτές των κυκλάδων και να πάμε στο Υπουργείο. Μόνο με αγώνα θα δείτε. Είναι ένσταση, ένσταση κατά της απόφασης. Ένσταση κατά της απόφασης. Εδώ δεν μπορεί να ισχύσει ο νόμος αυτός, διότι... Εδώ δεν μπορεί να ισχύσει ο νόμος αυτός, διότι η μορφολογία της Άνδρου έχει μεγάλη διαφορά από τη Στερεά Ελλάδα. Δηλαδή εδώ ήδη έχουμε ζώα αδέσποτα, τα λέω αδέσποτα, ελεύθερα, άγρια. Να διαβάσουν. Αδέσποτα. Λοιπόν, ένα λεπτό, έλα με το Πρόεδρο. Και έχουν κάνει τεράστια καταστροφή σε κήπους, σε ξυλονισιές, σε γαπέλες, σε έλιες και κήπους μέσα στα χωριά πρέπει. Σκεφτείτε λοιπόν όλοι οι αγρότες αυτοί και μαζί και εγώ που έχω λίγα προβατάκια και λίγα χασίγια, να τα αφήσουμε ελεύθερα. Γιατί εδώ υπάρχουν ιδιοκτησίες. Πού θα βόσκουν τα πρόβατα οι αγρότες, στη δικιά μου, στη δικιά μου, πού. Λοιπόν, να γίνει μια επιτροπή και να δημιουργήσουμε μια, να φτιάξουμε μια ένσταση, να κάνουμε ένσταση κατά της απόφασης του νόμου μαζί με τα άλλα νησιά. Και να πιέσουμε και τους βουλευτές. των εκτρεχόμενων παραγωγικών ζώων καθιστά ανεφάρμοστες τις ισχύουσες διατάξεις.
Δηλαδή τους λένε ότι εδώ δεν είναι αλλού που καλλιεργούμε και αλλού που έχουμε τα ζώα μας, είναι μικρές εκτάσεις που καλλιεργούνται, μικρές εκτάσεις που έχουμε τα ζώα μας και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτός ο λόγος, να συμπράττουν και καλλιέργειες και αδέσποτα τα ζώα, που να μην είναι αυτονομένα. Τα παραγωγικά ζώα στην Άνω, μικρού αριθμού από αναπαραγωγό, παραμένουν εντός μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξενοδοχείες και εμποδίζονται να μετακινούνται σε άλλα γειτονικά κτήματα με πέδικα, δηλαδή με το δέσιμο των παιδιών τους, τη ίδια πλευρά ένα ή δύο πέδικα κατά περίπτωση, με σκηνή. Ένα πέδικα. Πολλοί έχουν και δύο. Έχουν και δύο. Έχουν και δύο. Έχουν και δύο. Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, δοκιμασμένη εκατοντάδες χρόνια, που είπε ο κύριος εδώ, σε καμία περίπτωση αυτό το περίπτωμα δεν μπορεί να θεωρηθεί κακή ή βάρος του μετακίνηση. Μόνο τους περιοδεύοντες ήταν οι οικολογούντες ενοχλούν, οι οποίες προβλέπουν σε καταγγελίες και στην πραγματικότητα διαστρέφουν και παρατηρούν τις πραγματικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας. Γιατί εδώ λέμε ότι να βάλουμε παστούρα σε ένα ζώο δεν θα πέσει βάρος κατά τη, όπως λένε οι οικολόγοι, αλλά είναι μια προσπάθεια που γίνεται από χρόνια, όπως είπε εδώ ο Παππούς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και έτσι προστατεύουμε και τις ιδιοκτησίες μας και τα ζώα. Γιατί αν ένα ζώο μπει στο γείτονα το χωράφι με το φάει το αμπέλι. Είναι νοικοκυριό η παστούρα. Έτσι ακριβώς. Δεν θα μπορέσουμε τώρα να δικαιολογήσουμε ότι εμείς δεν μπορούσαμε να το πάρουμε την παστούρα. Δηλαδή θα πάμε στο δικαστήριο επειδή φάγαμε το αμπέλι του γείτονα και θα μπορούμε να δικαιολογηθούμε γιατί, γιατί το είχαμε. Ναι, γιατί το είχαμε το ζώο μου. Όχι, θα καταδικαστούμε γιατί έτσι τα γνώριζε. Γι' αυτό είναι παράλογο. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση κάποιων περιπτώσεων που το παιδί που εφαρμόζει την αντασπέρα και καταλήγει σε κακοποίηση του ζώου. Η εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής θα οδηγήσει στη σταδιακή υποχώρηση και εν τέλει τον απαλισμό της γεωργικής παραγωγής, που αποτελεί ένα από τους δύο πυλώνες ανάπτυξης μαζί με το ρυθμιστικό των νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσει τα νησιά μας στην οικονομική και ακόμη την υπότερη δημογραφική κατάρρευση. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός κ. Κουλούρης, εδώ είναι. Ότι αν αυτό είναι αυτό που είπε και το τοπικό συμβούλιο και ο σύλλογος ο δικός σας. Ότι αν αυτό συνεχιστεί, τότε πλέον σταδιακά θα οδηγηθούμε στον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. Ζητούμε λοιπόν την ορθή εφαρμογή και προσαρμογή των σχετικών αποδοτικών ρυθμίσεων, γεγονός που είναι γενική απέτηση των κατοίκων και προτευόντως των γεωργοκτηνοτρόφων της Άνδρου, όπως εκφράζεται με τα δύο έγγραφα που εδώ του τοπικού συμβουλίου, αλλά και του αγροτικού συνεταιρισμού. Και αυτή η απόφαση θα λάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό και στη συνέχεια ορίζουμε λοιπόν και μια επιτροπή που θα πάει στο Υπουργείο, η οποία θα αποτελείται από τον κύριο Αθανασίου, υποθέτω που είναι. Καταλαβαίνω λοιπόν την αγωνία σας και είμαι μαζί σας.
Να σας πω κάτι. Από αυτόν από τον οποίο κινδυνεύεται είναι κάποιος επισκέπτης, φιλόσοφος, οικολόγος, οποιοσδήποτε, ο οποίος θα δει κάποιο ζώο σας τραυματισμένο από το ασπούρα. Φροντίστε λοιπόν να μην γίνεται αυτό. Αυτό είναι που θα σας πει. Αν έχω δει και τραυματισμένα ζώα, ξέρω ότι παλιά το έχω συζητήσει με παλιούς και ξέρω, ήξεραν έναν ειδικό τρόπο να έβασαν έτσι και δεν τα τραυμάτιζαν. Εάν λοιπόν φροντίστε να μην υπάρξει κανένα τραυματισμένο ζώο, δεν θα υπάρξει κανένας να σας κάνει καταγγελία. Διότι από αυτό κινδυνεύεται. Κάποιος να έρθει και να πάει στην αστυνομία ή στο Δήμο να σας κάνει καταγγελία γιατί θεωρείται κακοποίηση ζώου. Και υπάρχει νόμος ο 40-39 του 12, ο οποίος έχει τροποποιηθεί, που μιλάει στην κακοποίηση. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει αυτός ο νόμος και τα δούνε έστω με αυτή την παστούρα, γιατί γνωρίζω ότι παλιά γινόταν κάτι απάνθρωπο, χειρότερο, αυτή η ποδοκεριά που βάζανε και το κέρατο. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν ήταν βασανισμός του ζώου, ήταν. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Γίνεται αυτή η παστούρα, να είναι λίγο πιο χαλαρά για να μην κινδυνεύσετε να σας κάνουν καμία καταγγελία. Γιατί αν σας κάνουν την καταγγελία και δεν έχει αλλάξει ο νόμος, δεν θα πιάσουν την εισήγησή μας και το ψήφισμά μας. Θα βασιστούν πάνω στον νόμο. Εγώ λοιπόν θα το ψηφίσω αυτό. Λοιπόν, παστούρες, έστω με παπαγιακό σκηνή, είμαι πετσάκια, με πετσάκια. Για να μην τα τραυματίσεις. Άρα δεν κινδυνεύουμε. Όχι, όχι, κινδυνεύονται. Κινδυνεύονται. Να είναι ελαφρότερα. Γιάννη, να μην τα Γιάννη, αν έρθει ένας υπαράσιμος υπολόγος, να μαγειά μαλλιά και λίγο λάπτες και πάει στην εθνική εκπομπή, εγώ το είδα τον χρόνο, λοιπόν, πρόεδρε, εγώ έχω να προτείνω το εξής στους κτηνοτρόφους, γιατί τώρα μιλάμε για κτηνοτρόφους, έτσι. Οι περισσότεροι είναι οικογένεια, είναι απόλυτοι άνθρωποι. Εκτός την απόφαση που θα πάρουμε τώρα εδώ εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και θα σας στηρίξουμε, και θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, χτύπα ξύλο, αν συμβεί οτιδήποτε, θα είμαστε παρόντες να σας στηρίξουμε, όπως θέλω και από την κυρία Αθηνά, που είναι στο φιλοσοφικό, να είναι παρόντες ό,τι συμβεί στους κτηνοτρόφους να τους στηρίξουμε. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω δει πολλούς νόμους, πάρα πολλές φορές, να τροποποιούνται προς το καλύτερο ή να καταργούνται, θα σας έλεγα ότι έχετε οργανώσεις, έχετε συνεταιρισμούς, έχετε και οργανώσεις πάνω από τους συνεταιρισμούς. Δεν θα ήταν κακή ιδέα αυτό που είπατε, μαζί με την απόφαση να υπάρχει και αυτό το ψήφισμα το οποίο έχετε συνυπογράψει όλοι οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Διότι έρχονται εκλογές και οργή λαού, φωνή Θεού. Λοιπόν, αυτό το είπαμε στην απόφαση, θα είναι ψηφισμένο και του συλλόγου και του... Οι υπογραφές όλων των κτηνοτρόφων. Μπορεί να είναι 1.000 κτηνοτρόφοι, μπορεί να είναι 2.000. Όχι να απογράψω σήμερα το ψήφισμα. Όχι σήμερα. Θα το κανονίσουμε με τις οργανώσεις τους να μαζέψουν τις υπογραφές μέσω συμβασμού. Κάτι άλλη τοποθέτηση. Αποφασίζει ο Μόχανα λοιπόν την έκδοση του ψηφίσματος. Όπως αυτό, μετά από διαλογή σύντηση. Αποφασίζει ο Μόχανα την έκδοση του ψηφίσματος. Όπως αυτό αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο για τη σύσταση Επιτροπής για την παράδοση του ψηφίσματος στο αρμόδιο Υπουργείο, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κύριο και τον επικεφαλή της μίσμωσης της κύριο Αθανασίου. Thank you.
βάση. Θέλω να ρωτήσω. Αν είναι γυναίκα ή άντρας, σωματική διάκριση. Θέλω να ρωτήσω. Λέει εδώ στην εισήγηση, στο Β, το γεγονός ότι προέκυψε ανάγκη για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ναυαγοσώστη για την κάλυψη της παραλίας του Μπατσίου για τρεις μήνες, ώστε να πληρεί τους όρους του προγράμματος γαλάζιες σημαίες. Η ερώτησή μου είναι, οι άλλες παραλίες που θα πάνε για γαλάζιες σημαίες, που είναι από τρεις, γιατί διάβασα κάπου τέσσερις, θα πρέπει να έχουν και εκείνες ναυαγοσώστη ή όχι. Δεν το θυμάμαι, κάτι είχαμε πει να μου απαντήσει. Οι παραλίες που χρειάζονται ναυαγοσώστη είναι αυτές που θεωρούνται πολύ σύγχρονες. Ύστερα από κάποιοι που προτίθηκε δίκη και είχε δει τις παραλίες, ποιες είναι οι όρες πολύ σύγχρονες, στην Άνω δεν έχει κάποια παραλία που να πληρεί αυτούς τους όρους. Δηλαδή 500 άτομα κάθε φορά να είναι εκεί στην παραλία. Του Μπατσίου δηλαδή είναι. Υψηλή άγχος δεν είναι. Υπάρχει κάποια αντιγραφή ψήφος. Εγκρίνεται λοιπόν ο νόμος. Το θέμα δεν μπορεί. Ο ορισμός υπαλλήλου για σύμφωνα με τον κύριο Σιμαντών διαθέτει με αυτή τη σύγκριση που πήγαινε λοιπόν για τον κύριο Σιμαντικό της κυρίας Χαβιάδου Άφιο και τον κύριο Σιμαντικό. Γιατί ενώ ο ορισμός Σιμαντών δεν θα έχει να βρεθούν να έχει κρύο τύπο Σιμαντικό και κάποιο αντίρρημα. Είπα ο ορισμός υπαλλήλου προτείνεται η κυρία Χαβιάδου Άφιο και τον υπάρχει κάποια αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν ο μόνος που παρακαλώ για τον Μαζέλη. Θέμα έκτοτε. Έκριση πρώτη γενική παράταση προθεσμία εργασιών που έχουν κατασκευή τυχείο να αντιστήριξη τη δημοτική κοινότητα. Άλλο. Πρόεδρε, αυτό έχει ξεκινήσει η εργασία. Έχει ξεκινήσει. Έχει τελειώσει το παραφόρτη, έχει τελειώσει τα λιβάδια και τώρα θα ξεκινήσει το βαθμό. Μου φαίνεται είναι η πρώτη φορά που πρέπει να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα παράτασης που ο λόγος που ζητείται η παράταση, από ό,τι διαβάζω, είναι ότι δεν έχει ακόμα εξοφληθεί το τμήμα προφανώς του έργου που έχει εκτελέσει. Και η ερώτησή μου είναι, βέβαια θα έπρεπε να ήταν εδώ κάποιος από την Οικονομική Υπηρεσία, γιατί βλέπω ότι το θέμα είναι καθαρά ότι δεν έχω, λέει, δεν έχω πληρωθεί και γι' αυτό δεν έχω χρήματα να συνεχίσω. Και η ερώτησή μου είναι, είναι δυνατόν, αυτά τα χρήματα γνωρίζουμε όλοι ότι είναι σάπα, είναι δυνατόν να έχει κάνει ο άνθρωπος τμήμα του έργου αυτού και να μην έχει πληρωθεί ακόμα όταν τα χρήματα είναι σάπα, δηλαδή υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου. Μήπως υπάρχουν και άλλες... Τι σημασία έχει. Η ΣΑΤΑ είναι στο ταμείο. Έπρεπε το τμήμα του έργου να έχει εξοφληθεί, να μην καθυστερεί. Να γίνει το έργο, να μην καθυστερήσει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Είναι απορία δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει πληρωθεί. Πάντως η εισήγηση του ΣΑΤΑ λέει ότι αυτό ο καθυστέρηση εξόφληση επήρθε χωρίς υπευθυνότητα της υπηρεσίας. Της υπηρεσίας της τεχνικής. Η τεχνική δεν έχει καμία, αφού ο άνθρωπος λέει ζητώ παράταση γιατί δεν με έχετε πληρώσει. Δεν λέει ζητώ παράταση γιατί η τεχνική υπηρεσία δεν έχει παραλάβει τμήμα του έργου. Μας περιπτώσει. Δεν έχουμε να απαντήσει για όλα. Συμφωνείτε για να την παράταση ή υπάρχει αντίληψη. Εσύ καθόλου το με περιπτώσει, δώσω και παράταση. Κάνε λοιπόν ομόφωνα. Εγγύνεται το θέμα που υπαρχουμένει, υπαρχουν 6. Θέμα 7. Έκριση πρώτης γενικής παράτασης προθεσμίας εργασιών βλέπω συντηρήσεις σε επισκευές κομικών κτηρίων του Δήμου Άνω. Αυτά ισχύουν και εδώ.
Σταύρος θα προλάβει στο διάστημα 2,5 μηνών που θα είναι και στα σχολεία να υλοποιήσει τα έργα. Λέει πως ναι. Λέει πως ναι, από εκεί και πέρα μπορεί να μας ανάγει για παράδοση, για άλλο τρόπο. Από εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπάρχει κάποια ερευνητική ψήφος αυτό. Δίνεται λοιπόν ομόφωνα το επόμενο θέμα. Θέμα 8. Λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου επίκουσης δράσης αντιμετώπισης της ΕΕ του Δήμου Άδρου με αξιοποίηση δραστικών πόρων μέσω ανόρυξης νέων διορίσεων. Σας έχει γραφτεί η σύγκριση από την Εκκλησία Δόμησης. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Δηλαδή μπορεί σε αυτή τη διαδικασία που είχαν ένα ερώτημα. Το θέμα αυτό, όπως το ακούσαμε, και εγώ δηλαδή όπως το ακούω, είναι αντιμετώπιση υψηδρίας μέσω ανόρυξης νέων διορίσεων. Και έτσι ακόμα καταλαβαίνουμε ότι πήραμε χρήματα για να κάνουμε μόνο διορίσεις. Δεν είναι θέμα αυτό, είναι μέσω και ανόρυξης. Αν χρειαστεί δημοτικών διορίσεων, αλλά και άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, κάνει μια δεξαμενή νερό, τη στεγανοποιούμε. Κάποια εταιρεία χρειάζεται αλλαγή για καλύτερη παροχή νερού. Την αλλάζουμε. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, υπάρχει στο πρόγραμμα η άνοιξη σε κάποιου διορίσεων. Ήδη πάμε τέλος Μαΐου. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινούσαμε χθες να κάνουμε τις διορίσεις. Θέλουμε ένα χρόνο μπροστά μας για να θέσεις προμήθεια σωληνών, προμήθειες αδειών μοντέρ, ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων. Αυτό φαίνεται από παλιά πύρα που έχουν τουλάχιστον, ότι δεν θα μας έχουν εξυπηρετήσει οι γεωτρήσεις αυτές μέσα στο καλοκαίρι τώρα, το τούτο εδώ. Χρονικά το λέω. Έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον να γίνουν τουλάχιστον, να τους έχουν και το χρόνο. Αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ λέω εγώ, για αυτό το οποίο συζητάμε, πώς θα γίνουν αυτή η διαστάθμιση για τις νέες διορίσεις που ήδη έχουν αποφασίσει. Για τις νέες διορίσεις. Έχει στρατηγεί ο ανάδοχος. Όχι, αυτό λέμε τώρα. Ο τρόπος συζητάμε τον τρόπο εκτέλεσης. Γι' αυτό σας έχω συγκεκριμένα γιατί από ό,τι γνωρίζω, ο ανάδοχος πρέπει να έχει πρέπει να έχει και ένα μαρκετά μικρό. Ο τρόπος έχει ένα είναι λίγο μια ανοιχτή διαδικασία για τη σύνδεση με τον υπό δημόσιο της πράσινης. Κάθε περιορίο του νόμου 44 από 2006 με ανάπτυξη με κριτήριο ανάπτυξη να δουλεύω στο τέλος από την προμηθεία με βάση την τιμή. Αυτό εδώ το βρούμε σε συγκεκριμένε φορέ. Αυτό το οποίο βάζουμε σαν βάση δεν είναι τα χρήματα, είναι κάποιε άλλε φορέ. Η τιμή δεν είναι καθορισμένη. Τώρα αυτό η ανάλυση θα γίνει με βάση την πρόταση. Σύμβαση με αρκετή διαδικασία και θα αποτιμηθεί η πιο συνθέτουσα τιμή. Όχι. Το ζητήσω. Η τιμή. Αυτή είναι η πρόταση. Οπότε δεν είναι το αν θα είναι η διορίση μόνο για αυτή. Είναι ότι αυτή η διαδικασία του θα δοθεί. Ο τρόπο θα δοθεί. Να κάνω λίγο να το. Γιατί άκουσα και το Δήμα που ήταν σημαντικό αυτό που είπε. Δηλαδή, λένε λοιπόν, από ό,τι βλέπω και την απόφαση του Σκουρλέτη, ότι είναι αυτό που λες, Δήμαρχε, έτσι. Ότι εκτός της γεωτρήσης, της ανορίξης, θα υπάρχουν και άλλες εργασίες. Και μάλιστα εδώ λέει ότι η χρηματοδότηση θα γίνεται με τον τύπο απολογιστικά. Κάνουμε κομμάτι, στέλνουμε. Κάνουμε κομμάτι, στέλνουμε στο ΙΠΕΣ για να πληρωθούμε. Πίσω όμως, εδώ στην εισήγηση, λέτε ότι να καθορίσουμε την ανοιχτή διαδικασία. Προτείνουμε να καθορίσουμε την ανοιχτή διαδικασία, αλλά πού λέτε να καθορίσουμε την ανοιχτή διαδικασία στις γεωτρήσεις μόνο, στην ανόρυξη. Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. Δηλαδή, ή θα βάλουμε. Αυτό έκανα αυτή την επεξήγηση πριν. Δηλαδή, όπως το διάβασα και εγώ, δεν είναι ναι, αυτό δεν ταιριάζει. Η απόφαση του Υπουργού. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα τα έχει προσθέσει. Και μάλιστα, ενδεχόμενα να μπορούσαμε σε κάτι κατεπήγον να μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε μια ενδεχόμενα απευθείας ανάπτυξη μέσω κάποιων προσφορών. Γιατί αυτό είναι έννοιμο κατεπήγοντος και να μην περιμένουμε να γίνει ένα ανοιχτό μεγάλο διαγωνισμό. Τώρα μου έχει πάρει όλη τη σκέψη. Με σταμάτησες που πήρες όλη τη σκέψη. Χαίρομαι. Συγχωρήστε. Λοιπόν, ήθελα να πω, να τελειώσω λίγο. Ήθελα να πω τι έπρεπε να γίνει. Ότι
Εδώ σήμερα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο διαδικασίας που θα επιλέξουμε, γιατί είναι αυτό που είπες, αυτό ήθελα να πω. Ότι ενώ περιλαμβάνονται και άλλες εργασίες που είναι. Είπες τη λέξη απολογιστικά. Έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή να. Εργασία μπορεί να. Δεν πρέπει να πάρουμε σήμερα μια απόφαση και να λέμε σε όλα ανοιχτή διαδικασία. Γιατί κάποια πράγματα που είναι ανάγκη θα αρχίσουν πάρα πολύ να τρέξουν. Διατυπώστε τη λοιπόν σωστά, να είναι μια σωστή απόφαση όφελος όλων των δημοτών. Τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι, η σκέψη είναι αυτή που σου λέω, ότι τα χρήματα αυτά έχουν δοθεί για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μήπως θέλει όμως μελέτη και εκτεθούμε, μήπως θέλει μελέτη και διαγωνισμό. Λέω γενικά, μήπως η διαδικασία είναι να ακολουθήσουμε την πεπατημένη, την νόμιμη, όχι με απευθεία αναθέσεις, γιατί εκεί θα εκτεθούμε. Κατάλαβε τι λέμε. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει επίγουσα κατάσταση σε κάποιο δημοτικό διαμέρισμα. Δείτε το, πρέπει να το δείτε και η τεχνική υπηρεσία. Δείτε το λίγο αυτό. Υπάρχουν τέτοιες ανάγκες που είναι άμεσα να γίνουν. Υπάρχουν επίγουσες ανάγκες που θα κάνουμε τη συνεδρία σου. Και μιλάω για την περιοχή του Δήμου Κορφίου, το πρώην, υπάρχει πρόβλημα στα χωριά με. Καταλαβαίνετε πέρσι τι γινόταν. Αυτό είναι. Γιατί φέτο θα έχουμε σοβαρό το πρόβλημα. Λέω, μήπως πρέπει να γίνει μια μελέτη σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, να ενισχυθεί, να ενισχύσουμε γεωτρήσεις ή αυτές που είναι ανενεργείς όπως είναι στο, πηγαίνοντας, ας πούμε, στον Άγιο Πέτρο επάνω, που είναι ταπομένη μια γεωτρήση με, τεράστια αποθεματικά 15 λεπτά. Ξέρετε, για να μην ξεφύγουμε από αυτό. Αυτό ανοίξε σε μια γιατί αυτή η χρηματοδότηση έγινε με σκοπό να μπορέσουμε να έχουμε μια ασυλλογική επάρκεια σε νερό, επειδή κάποιες γεωτρήσεις σε κάποια χωριά δεν δουλεύουν σωστά. Από την ίδια. Είναι λοιπόν έτσι, αλλά ο Υπουργός είπε ότι θα τα παίρνουμε τα χρήματα αυτά, αλλά φυσικά μπορεί να είναι κάποιες εργασίες. Κάτι το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην εξήγηση της τεχνικής. Και απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε σαν ακόμα συμβουλίου να το συμπεριλάβουμε, αν νομίζουμε πως δεν μπορούμε. Να το και να κάνουμε ένα επίγο μετά από μερικές μέρες. Δήμαρχε, να πω και κάτι να βοηθήσω. Όταν λέμε, εδώ λέει, σας δίνω 170.000, έτσι. Όταν λέμε, όταν μπαίνει όρος, δεν ανοίγει, δεν πειράζει. Όταν μπαίνει όρος, όταν δίνει χρήματα το Υπουργείο Εσωτερικών και λέει, βάζει τον όρο λειψιδρία και μόνο όρος λειψιδρία, σου δίνει το δικαίωμα να προχωρήσεις όπως θες και να κάνεις. Λειψιδρία σημαίνει δεν έχουμε νερό να πιούμε. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις, να μπεις σε ανοιχτή διαδικασία, να κάνεις ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, το ένα το άλλο. Σημαίνει άμεση ανάγκη, επιτάσσονται τα νερά των πηγαδιών και των γεωτρήσεων. Αυτό σημαίνει λειψιδρία. Άρα νομίζω ότι να μην πάει έτσι με τη διαδικασία τη χρονοβόρα, να πάει άμεσα, κατεπήγον. Αυτό σημαίνει λειψιδρία. Τα ακούσατε. Όπως με, επειδή υπάρχει εδώ η πρόταση για τις νέες διορθώσεις με αυτή διαδικασία, και έχουμε πάρει άσχημα για 6 διορθώσεις. Γιατί νομίζω ότι από αυτό δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ακούμε λοιπόν αυτό, ότι όσον αφορά τις νέες διορθώσεις που κάνουμε με αυτή διαδικασία, για τις νέες περιοχικό δημόσιο συμβάσιο, δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε μαζί πάλι. Η μία είναι στο βαθό. Λοιπόν, είναι δύο στο κοχύλου, κοχύλου 1, κοχύλου 2, συνετή, βακόνι, στραπουργές 1, στραπουργές 2. Αυτά δύο. Είναι δύο όμως στραπουργές 1, 2, θα γίνουν στραπουργές 1. Άρα λοιπόν, λέμε ότι επειδή από τις νέες διορθώσεις προφανώς δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε από την ανοιχτή διαδικασία όπως περιλάμβανε στην εισαγωγή. Να πούμε ότι όσον αφορά τις νέες διορθώσεις θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία, με διαδικασία στο κοινωνικό δημόσιο κτλ. Και όσον αφορά τις λοιπές εργασίες για την αντιμετώπιση της ψηφίας, με όποιο πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την απόσταση του ΜΑΤ. Συμφωνείτε. Εγώ έχω. Εγώ δεν το
ψηφίζω αυτό, έτσι. Εγώ δεν ψηφίζω αυτή τη διαδικασία. Εμένα η πρότασή μου, η πρότασή μου δεν είναι να πάμε με την ανοιχτή διαδικασία και δεν θα το ψηφίσω αν τεθεί αυτό. Εμένα η πρότασή μου είναι, περιλαμβάνοντας όρος λειψιδρία στην απόφαση του Σκουρλέτη, να πάμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί πραγματικά πρέπει να πάμε με αυτή τη διαδικασία, ώστε το καλοκαίρι να έχουν οι οικισμοί μας που υπέφεραν πέρυσι νερό. Διότι αν πάμε με την ανοιχτή διαδικασία, θα περάσει το καλοκαίρι και θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Και αυτή είναι το κατεπήγοντος. Σε συνέχεια της προηγούμενης εισήγησης, το θέμα γεώτρηση είναι μια ολόκληρη σειρά εργασιών μέχρι που το νερό να φτάσει να μπαίνει στο δίκτυο. Το πρώτο στάδιο είναι η έρευνα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, όχι δεν έχει γίνει. Μια έρευνα θα μπορούσαμε να κάνουμε και ξέρεις ακριβώς τι εννοώ. Μπορούμε αύριο μεθαύριο, αυτή τη βδομάδα το ταχύτερο, τουλάχιστον να ξέρουμε αν στο σημείο που λέμε υπάρχει νερό, για να ξέρουμε τι να ελπίζουμε. Πιο γρήγορα μπορούμε να πάμε το... Ποιο θα πω, συγγνώμη, μπορώ να είναι που να πω. Όχι, δεν έχει κάνει μελέτη ο Νόκας, συγγνώμη, εδώ υπάρχει... Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι εδώ πέρα. Επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Νόκα, ένα λεπτάκι. Το θέμα είναι, και είναι γνωστό ποιο είναι, ότι σε ένα σημείο, στην κοιλάδα στο ρέμα πάνω από τη βίλα, έχει πει ο κύριος Νόκας ότι εκεί πέρα υπάρχει κάτω από το ποτάμι, όπως σε κάθε ποτάμι, ένα ποτάμι από κάτω που έχει ένα νερό που να λύσει όλο το πρόβλημα. Όμως αυτή η θέση δεν υπάρχει σε αυτή τη μελέτη. Από το προηγούμενο σχόλιο της Αρχικής Αναγκαίωσης θα μπορούσε να πάρει. Ωραία. Πού θα γίνει αυτό που θα έλεγε. Να εξαντλήσω με κάθε θέμα και το ξεκινήσω με γρήγορα. Τι θα πάθουμε δηλαδή. Να επανέλθουμε λίγο στην ευκαιρία του κ. πάνω σε αυτό, ο Λευτέρης που είναι οικονομικός, πώς μπορούμε να το διατυπώσουμε και να το στηρίξουμε. Θα φτάσουμε και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, γιατί σε μόνο πρόθεση του κ. Λευτέρης. Αύριο το πρωί, παραδείγματος χάρη, καίγεται ένα μοντέρ συγκαιώτηση, ας πούμε, π.χ. του Κορφίου. Καίγεται το μοντέρ, πάει εκεί το μηχάνημα να βγάλει πάνω το μοντέρ και αλλάξει το μοντέρ αδεία, το μοντέρ δεν καίγει πάνω. Η γεώτηση, τέλος. Αυτή κάνουμε. Όπως έχει συμβεί η ακουμπή, όπως έχει συμβεί. Δεν κοιτάζουμε, απλά είναι κάτι που είναι. Η ακουμπή αυτή είναι η σοβαρή του. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε. Άρα λοιπόν, ένα από το βράδυ. Περιμένουμε δηλαδή να περάσει ένα δύο. Τι κάνουμε. Θα ήθελα να καταλάβετε όλοι ότι αυτό που λέμε, η ψηδρία και οτιδήποτε άλλο, αντιμετωπίζεται καταρχά από τα λιγοστά οικονομικά έστω του Δήμου. Από τη Σάρα και από όλα τα υπόλοιπα. Το επιπλέον ποσό που πήραμε είναι για να αντιμετωπίσουμε την φετινή χρονιά, τη φετινή χρονιά, η οποία από ό,τι λένε οι περισσότεροι και από ό,τι έχουμε δει και εμείς, το νερό σε επάγγεια είναι πολύ λιγότερο από προηγούμενες χρονιές. Άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε επιπλέον έργα από αυτά που κάναμε με τον προϋπολογισμό μας, δηλαδή χάλαγε μια αγγλία στο πίσω μεριά, στο πικροφό, τις φτιάχναμε. Τις διαδικασίες που όλοι ξέρουμε. Εδώ είναι κάτι επιπλέον. Είναι κάτι επιπλέον για να βελτιώσουμε προφανώς κάποια δίκτυα, να βελτιώσουμε κάποιες παροχές, να βρούμε νέες πηγές, ας το πούμε, ενδιαφέρουσα γεωργήσεων, εφόσον μας υποδείξουν κάποιοι και πάμε δυστυχώς, ποτέ δεν ξέρουμε αν τρυπήσουμε κάπου, αν από κάτω θα βρούμε 6 κιλικά την ώρα, 18 κιλικά την ώρα ή 1 κιλικά την ώρα. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Απλά από τις μελέτες που γίνονται υπάρχει πιθανότητα εδώ από κάτω να έχει νερό. Και ξεκινάμε τη διαδικασία. Δεν μπορεί να μας υπογράψει κανείς ότι εκεί που θα τρυπήσει και βάσει τις μελέτες πραγματικά από κάτω θα βρούμε νερό. 100%. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πρόταση που θα έλεγα και εγώ, απλά θέλω λίγο να ανανοποιηθεί για πολλούς λόγους, είναι αυτή με τον Χρήστο. Αυτή την πρόταση θα ήθελα και εγώ δηλαδή να εισηγηθώ, αλλά λίγο να τροποποιηθεί, γιατί κάτι δεν μου αρέσει εδώ, δηλαδή δεν ξέρω, κάτι δεν είναι... Κατεπήγοντος. Λόγω του κατεπήγοντος του θέματος και σύμφωνα με την απόφαση, γιατί αυτό το συμπεριλάβουμε, γιατί ο Υπουργός, η απόφαση που πήρε και μας έδωσε τα χρήματα,
Δεν λέει κάνετε διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού και να πάτε μετά από 10 μήνες. Εγώ πήγα να του ζητήσω να μας δώσει τα χρήματα πιο γρήγορα αφού μας το έχει αποφασίσει και μας το έπαιρνε την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι συμφώνησε ότι αυτό είναι κατευθυντικό και εγώ πήγα και το ζητάει να μου το έκανα το εγκρίνει. Έτσι είμαστε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε σε ένα λεπτό για όσου μπορεί να περιμένουμε 3 μήνες. Δεν πληρώνουμε. Συμπέρασμα λοιπόν, η πρόταση είναι ξαναπέστη λίγο πώ προ κάποια λέξη ανάμεσα να τροποποιήσω. Εντάξει, είναι πρόταση, δεν είναι δική μου. Πρόταση είναι πρόταση όλων των Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω λοιπόν, να μαζέψω. Μάζεψε το, πρόεδρε. Λόγω λοιπόν. Και για την άμεση αντιμετώπιση τη και για την άμεση αντιμετώπιση. Αποφασίζεται να αποδοθεί κάθε πρόσφυγα διαδικασία στα πλαίσια του κατοικού. Προκειμένου να αποδοθεί τα χρήματα για να αποδοθεί και να αποκαταστηθεί άμεσα. Να αποδοθεί κάθε πρόσφυγα διαδικασία στα πλαίσια. Να ζητήσει περισσότερα χρήματα. Δεν το είχε αρνηθεί. Μας έδωσε δηλαδή από τα χρήματα και μας είπαν ότι εφόσον τα αποδοθήσετε, αυτό σημαίνει ότι περάστε τα κιόλα. Περάστε τα και δεν θα έγινε. Εφόσον κάνετε τι εργασίε για 370, θα πάρετε και τα 200. Το θέμα είναι τα τιμολόγια. Θα τα δώσει. Έκλεισε εντοπισμό τη στο σελίδα του Δήμου με την προσθήκη τη γαλλική και γερμανική γλώσσα. Και η αμερικάνικα να βάλω. Σημασία. Επειδή 3 χρόνια βάζω μέσα στον έβαζα μέσα στον προϋπολογισμό ένα κωδικό για την προμήθεια καινούριου σερβερ του Δήμου μας, διότι ο σερβερ του Δήμου είναι κατεστραμμένος και μέρα με τη μέρα δεν θα μπορεί κανεί, δηλαδή θα κάνει ένα τέτοιο κράχ και δεν θα τελειώσει η λειτουργία του Δήμου, εγώ θεωρώ ότι αυτή η δαπάνη θα πρέπει να τροποποιηθεί, να μπουν κι άλλα χρήματα στον κωδικό για την αγορά της, του σερβερ, διότι φίλοι μου λένε, εάν πέσει ο σερβερ, όχι γερμανικά και γαλλικά, ούτε ελληνικά δεν θα μπορούμε να βρούμε. Λοιπόν, η κατάσταση του σερβερ, που τη γνωρίζει και ο Δήμαρχος και μας την έχουν πει οι παλιοί μηχανογράφοι, νομίζω ότι θα το δουν και οι καινούργοι, είναι άλλο ένα κατεπήγον. Μέρα με τη μέρα να είστε σίγουροι ότι θα κρασάρει ο σκληρός δίσκος του σερβερ. Ο σερβερ αυτός είναι πεπαλαιωμένος. Έτσι. Η φωτιά θα... Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θα έλεγα να μην περάσει αυτή η δαπάνη των γαλλικών και των γερμανικών, αν και είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το Δήμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες που έχει ο Δήμος. Και η προτεραιότητά του είναι αυτή που σας είπα. Και όχι αυτή εδώ. Καταρχάς, συμφωνώ με τον κύριο Βραζέτη Τάκη ότι ο Σέρβερ είναι χάλια. Και πρέπει να ξέρει αυτό, δεν το έχω πει και πολλές φορές. Και γιατί δεν είναι ευθύ, και αν στο δίκτυο και στο τηλεφωνικό δίκτυο, αυτό είναι ένα πρακτικό θέμα που είναι διοικητικής φύσης και πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτή η δαπάνη είναι εδώ και 2 χρόνια που έχει εγκριθεί κατάσταση στο σελίδα στην Κυριακή Κυριακή, είναι άλλος κωδικός, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνική υποστήριξη του κύματος, δεν λειτουργεί πάνω στο σερβερ του Δήμου, λειτουργεί σε με το domain name του www.gr σε σερβερ που φιλοξενείται στο σελίδα, έχει καμία σχέση με το σερβερ και η κατάσταση της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας είναι εκεί εδώ και 2 χρόνια και προσπαθούμε γι' αυτό για να δούμε πόρους το ξέρει και εσύ και τη ζητούσε τη σταμένη για να αναδειχθούν οι δύο γλώσσε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Απαραίτητα για την προβολή του νησιού, γιατί είναι οι δύο αγορέ οι οποίε είναι και πιο προσφυλεί στην Άγρια. Να πω κάτι για να ξεκαθαριστούν. Εγώ δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι η υπηρεσία αυτή των γαλλικών και των γερμανικών στηρίζεται πάνω στο σερβερ. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος. Είπα ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή
Έχει ανάγκη και είχε, διότι αύριο, αύριο σας λέω, σε ώρες, σε μέρες, σε μήνες, θα κρασάρει ο σκυρός. Αυτό να το θυμάστε όλοι. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιες δαπάνες θα πρέπει να πάνε λίγο πιο πίσω και να γίνουν άλλες δαπάνες πρώτα, που είναι αναγκαίες. Να θυμάστε την ώρα που σας το λέω, ότι θα έχουμε πρόβλημα. Πόσο κοσμίδι θα σέβαινε. 20.000. Εγώ λέει ο Χρήστος, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, πραγματικότητα στο σερβερ. Άμα δεν εξοικονομήσεις τίποτα. Πρέπει και κάποια στιγμή να αλλάχθει. Είναι ένα μεγάλο κόστος, θα αλλάχθει. Είναι εδώ και δύο χρόνια μας το λένε ότι θα αλλάχθει. Θα το αλλάξουμε. Δεν πιστεύω όμως ότι έχει κάποια άμεση σχέση να ψηφίσουμε το ένα ή το άλλο. Σίγουρα, εφόσον βρούμε πόρους, θα το κάνουμε και το άλλο. Σε επόμενη αναμόρφωση, μάλιστα. Έτσι που σε λέω, θα ξέρεις. Εγώ εξοικονομήσω χρήματα. Επόμενη αναμόρφωση, θεωρώ να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα χρήματα, να δούμε τι θα αποδοθηθεί τώρα και να τα βάλουμε σε επόμενη αναμόρφωση. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα και τους Μπουραζές, εγώ κατάλαβα τι λέει, μπαίνουν με σειρά προτεραιότητες αναγκών. Αν είναι όντως να κρασάρει, το ότι πρέπει να το κάνουμε. Για το λόγο αυτό, ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε στο σερβερ συν και από άλλους κορυφαίους. Δεν είναι αρνητική ψήφος, είναι να επιτύσσουμε και κινέζικα συν τις γλώσσες αυτές. Η Μύκρος είναι το 80% αυτή τη στιγμή Κινέζοι επάνω. Το εννοώ, δεν το κάνω γρήγορα. Έτσι, αυτό θα έχει μεγάλη ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή το 60% είναι Κινέζοι στην Μύκρο. Λάβετε το υπόψη σας αυτό. Μήπως πρέπει να ξεφύγουμε από τα... Βάλε και το σκίζωμα. Να πω κάτι στο δέκατο. Έχει απορριφθεί του φιλοπρόοδου. Εγώ που το διαβάζω εδώ, έχει απορριφθεί του φιλοπρόοδου ομίλου Γαβρίου. Στο 10 είμαστε, πρόεδρε. Στο 10. Στο 10, εγώ το 10 που μου έχουν στείλει εδώ, είναι αυτό το 10. Όχι, όχι. Συγγνώμη λίγο. Το εγκρίνανε μετά το φιλοπρόοδο. Το 10 δεν είναι αυτό. Εγκρίνει και γυμνάσιο. Με τα δύο θέματα. Η απόφαση 5 δεν είναι το 10. Τα καινούργια είναι θέμα εξπαρτημία. Λοιπόν, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας λέει: ειδικότερα τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα είναι τα εξής. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Απικίων στο Σύλλογο Απανταχού Απικιανών και δύο, παραχώρηση αίθουσα στο Φιλοπρόοδο Όμιλο Γαβρίου στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Γαβρίου. Και μετά έρχεται η απόφαση 5. Στις 18 Τετάρτου του 18 τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εδώ από το φίλο μου που είχε γραμμένη δίπλα, που λέει: Β. Ψηφίζει αρνητικά στο αίτημα του φιλοπρόοδου ομίλου το Γαβρίο για σεμινάριο εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων από 15 Τρίτου, διότι θα αυξηθούν οι ανάγκες καθαριότητας του χώρου και θα καθαριστεί. Μισό λεπτάκι. Στο γυμνάσιο. Ναι, στο γυμνάσιο. Αυτό είναι το 10 που έχω εγώ. Κάνω λάθος. Ήτανε μέσα στην αποφάση. Αυτό. Και ψηφίζει αρνητικά. Ναι, μισό λεπτά, Γκρίδρα. Να δούμε τι αποφασίζουμε. Μισό λεπτά. Λοιπόν, εδώ η Σχολική Επιτροπή εγκρίνει τον Ελευθερίου, τον Κολίτζα, τον Μητσιάνη, Ραλού, Κωνσταντινίδη και ψηφίζει αρνητικά στο φιλοπρόοδο όμιλο. Και εμένα η ερώτησή μου ήταν, θα το ρωτήσω τον Νίκο, ότι λέει ψηφίζω αρνητικά. Μάλλον, δεν εγκρίνω γιατί θα αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας, οι ανάγκες. Αφού αυτά τα κάνουν οι ίδιοι, φίλοι. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Εγώ έχω έγγραφο μπροστά μου και εσύ μιλάτε χωρίς έγγραφο. Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Ωραία, μιλάμε για την περίπτωση γυμνάσεως. Και
Και μην... Δώσε στον πρόεδρο. Πάμε στο... Τι να σας πω ρε παιδιά, εγώ βλέπω εγώ... Απορία, απορία. Απορία λέω. Υπάρχει πέντε απόφαση της σχολικής που δεν εγκρίνει το φιλοπρόεδρο. Και λέω γιατί. Γιατί τους κρίνει το δημοτικό μετά. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν μπορεί να καθαρίσει να καθαρίσει να καθαρίσει να καθαρίσει και τους κρίνει αυτό μετά. Να το πάρει. Να σου δεν το λες έτσι. Αγώ. Ωραία. Το α είναι τώρα για την γυμνάσια. Το α είναι λοιπόν για την γυμνάσια του Πιτρίτζη. Άρα δεν είναι το β εκεί. Το α. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ είπα το 10. Είναι με δύο, το ένα είναι ομόφωνο, το άλλο είναι αρνητικό, το άλλο είναι θετικό. Γι' αυτό σας λέω. Και εδώ δεν λέει α και τέτοια. Ο πρόεδρος δεν ξέρει σχολικής να μας πει. Επειδή ήμουν μπροστά, μπορώ να πει. Έκριση εκ μίσθου τη χώρα στο εμπειρίο γυμνάσιο άνθρωπο για του καλοκαιρινού και είναι αυτή η εισήγηση. Εκτός αν είναι και για τι δύο ίδια, οπότε δεν ξέρω, εγώ αυτή διαβάζω. Να μα πει ο πρόεδρος, ρε παιδί μου, κάνανε συνάντηση δευτεροβάθμια διαμόρφωση. Ελιά, ένα λεπτό. Δώσαμε τι αίθουσε. Ο φιλοπρόεδρο επειδή αποφασίσατε. Για το Γάβριο. Για το Γάβριο ήταν αρνητική. Γιατί δεν ήταν. Ο πρόεδρο είχε ζητήσει για τον Γάβριο. Ωραία. Ναι, αυτό διαβάλλω και εγώ, πρόεδρε. Στο ένα ναι και στο άλλο όχι. Πρόεδρε, αυτό διαβάλλω και εγώ που διαβάλλω τα ίδια. Στην το β. Στην το β σκέλος. Ναι, από β. Είναι αλλού. Ναι. Ωραία, στο διάβασα. Ναι, αλλά είναι στο 10. Το β είναι στο 16, 2, 2018. Ο φιλοπρόεδρος όμως στο διάβασα κατέθεσε αίτηση, η οποία έγραμε αυτό που το πόδι τάδε, σύμφωνα με την οποία ζητά την παρακόσμηση της αίθουσας. Πολλαπλών του Γυμνασίου Γαβρίου. Ωραία. Γαβρίου. Μάλιστα. Για τα σεμινάρια εκμίσθωσης, εκμάθησης, παραδοσιακών οργανώσεων κλπ. Σήμερα λοιπόν, το 10 είναι. Μπήκε στα σχολική σεζόν όμως. Και ρωτώ. Μέσα στη σχολική σεζόν. Το 10 είναι έκριση εκμίσθωσης χώρου στο Εθνικό Γυμνάσιο Άνδρου. Και ρωτώ. Το διάβασα και ρωτώ επειδή είναι στην ίδια απόφαση πληροφοριακά. Ρωτώ. Λέω του Γαβρίου γιατί είπαν όχι. Το έχουμε παρακάτω με ναι, το γυμνάσιο, πληροφοριακά το ρώτησα. Λέω, από τη μία λέμε ναι στο ένα, όχι στο άλλο. Είναι σε παρακάτω θέμα, το αρνητικό, τι, εκεί ρωτώ, πληροφοριακά. Του Γαβρίου, γιατί ήρθε το ρωτώ. Δεν αυτό ρώτησα, πληροφοριακά, λέω με ποιο κριτήριο έχει. Καθαρίζουμε, γιατί δεν ήθελε, λέει, η καθαρίστηση. Είναι πέρα ο Ραλή, γυμνάσιο. Οι δράσεις και οι δραστηριότητες θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι και θα είναι το σχολείο κλειστό. Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, λέω δεν ξέρω τώρα, και από ό,τι βλέπω εδώ, αυτό είναι μέσα στη σχολική σεζόν. Που είναι ανοιχτό. Μήπως αυτό έπαιξε ρόλο. Δεν ξέρω. Σχολικό ρόλο. Δεν ρώτησα. Αυτό. Μπορώ να διαφερθεί. Αυτό δεν είναι πρόεδρος. Ρε Αθηνά, σε μία φορά που πήγαινα. Βρέσει. Έχουμε το πρόεδρο της Κοινωνικής Επιτροπής και προσπαθώ να σε εξηγήσω ότι τώρα συζητάμε την παραχώρηση του εμπειρίου του σχολείου. Το εμπειρίου τη χώρα υπάρχει σύμφωνη γνώμη λοιπόν τη Επιτροπή. Σε αυτού του ανθρώπου δεν να δείτε κάτι τώρα που υπάρχει κάτι αρνητική, κάτι αρνητικό. Άρα λοιπόν το πρέπει να είναι το μόνο. Θα δούμε παρακαλώ. Μπορεί να πούμε μια παλιά τα τσιγάρα. Γιατί να το καταλάβει. Νερό είναι το σχολείο και δεν το θέλει. Δεν το παρακολουθεί. Και πε τώρα, κάπου να το δούμε. Ο πολιτικός είναι ο την απάντηση την έδωσε ο Μπάμπης. Μπορείς να ακούσετε, πες. Την έδωσε ο Μπάμπης την απάντηση γιατί. Λοιπόν, σταματήστε κύριε μου, πες τον Μπάμπη. Πλήρη διευθύνση. Επειδή ήμουν μπροστά, εισηγήθηκε ο γυμνασιάρχης, ο Λωρίδας ο Λούπεσης, ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στο γυμνάσιο του Γαβρίου από την εκμάθηση των, από αυτά τα μαθήματα παραδοσιακής μόνος. Και μετά συμφωνήσαμε όλοι ότι το καλύτερο είναι να πάει στο παλιό δημοτικό σχολείο του Γαβρίου. Ο λόγος που το πρότεινε και επέμενε ο γυμνασιάρχης ήταν ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας στο γυμνάσιο. Αυτό.
Αποφασίσαμε ομόφωνα, το διαγνώστηκε με κάποιο λάθο, την παραχώρηση στο επιρρήπτο γυμνάσιο τη χώρα, σε αυτού οι οποίοι αναφέρονται στη μισή και σε αυτού που αναφέρονται στη μισή. Πάμε στο 11. Έγινε η εκπλήρωση του χώρου στο εξωτερικό σχολείο, ώρα σαν τη. Παρακαλώ, υπάρχει εδώ ένα θέμα. Για καλοκαιρινές δραστηριότητες, το εγκρίνω. Για εγκρίνω. Πού είναι το πράγμα. Εντάξει, εγκρίνω. Άρα λοιπόν το λέτε και εγκρίνω το μόνο. Λοιπόν, άρα το 12 δεν ξέρετε, καθώς έχει περάσει το ετούτερο διάστημα. 13, σχολέγγιση, παρακόλουση, παιδικού σχολείου, απεισχόλια, στο σύνολο από τα κλώα πιάνω, παρακαλώ εδώ, λίγο ησυχία. Εδώ έχουμε μια, για το σύνολο των Αθηνών, όμως βλέπουμε στο καταστατικό ότι και εδώ η έδρα είναι η πόλη της Αθήνας. Το έχουμε ξαναδημιουργήσει αυτό το ζήτημα με τους τελευταίους και νομίζω ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να πάρουμε τη δουλειά. Το έχουμε ξανασυμβαντήσει για μια μέρα. Εδώ θα ήθελα να πω σε αυτό, το θέμα κάτι για να ακούσει και ο Χρήστος που είχε διαφωνήσει και εκείνος. Θεωρώ ότι αυτή η σύλλογη, είτε είναι ο Απικιανών, είτε είναι ο Στενιωτών, είτε είναι ο Βιοχρόοδος, είτε είναι οι δράσεις που είναι πιο πολλές, είναι στην Άντρη. Όλες οι δραστηριότητες που κάνουν είναι στο νησί της Άντρη. Δεν νομίζω λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει ρητή πρόταση που να λέει ότι ένα σύλλογος που έχει έδρα κάπου αλλού δεν μπορεί, δεν δικαιούται να του παραχωρηθεί κάτι στο νησί από όπου προέρχεται ο σύλλογος. Ο νόμος δεν το λέει αυτό. Απλά ο νόμος λέει, εξ όσων γνωρίζω, ότι εφόσον οι δράσεις και οι δραστηριότητες του συλλόγου γίνονται στον τόπο εκεί που ζητούν την παραχώρηση, είναι θέμα δικό μας να δώσουμε κάποιο χώρο ή όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι όντως το να έχει κάπου ένα σύλλογος που είναι κάπου αλλού είναι αλλά όλες οι δραστηριότητες και οι δράσεις. Ο σύλλογος των Απικιανών έχει φτιάξει τώρα στα πίτια ένα σωρό δράκι για τα πίτια. Κάνει κάθε χρόνο συναυλία στη χώρα της Άντρη. Κάνει ένα σωρό δράσεις, θα κάνει και άλλες εκδρομές. Ο σύλλογος των Ετών το ίδιο, ο φιλοπρόοδος το ίδιο. Δεν νομίζω ότι αυτή η συλλογή επιτρέπει την έδρα. Το αφημί του στην Αθήνα πρέπει εμείς να τους κόβουμε από κάθε τι που θα μπορούμε να τους παραχωρήσουμε στο νησί σαν ένα πρωτοτυπό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και αν ότι ο νόμος είναι τόσο ανελαστικός, εντάξει να το ψηφίσουμε αρνητικά. Δεν νομίζω ότι επειδή είναι μόνο το αφημί του στην Αθήνα δεν δικαιούνται παραχώρηση ή από το Δήμο κάτι πρωτοτυπό στο νησί όπου θα δικαιούνται. Ακούσω τον Πρόεδρο. Ακούστε, το σχολείο αυτό, ο σύλλογος μάλλον έχει τα πήγε, έχουν δύο σχολεία. Το ένα σχολείο ήδη το έχει, το κάτω σχολείο το έχει ο σύλλογος αυτός. Το απάνω σχολείο είναι και εκλογικό κέντρο. Δεν μπορεί όμως ότι ο καθένας να έχει κλειδιά και όταν έρθει εκλογικό υλίκο, δεν κοιτάνε, λένε τον πρόεδρο. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει κλειδιά και να έχει εκλογικό υλικό μέσα από το δικαστικό αντιπρόσωπο και να το ψάχνει. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν όροι σε αυτά τα πράγματα. Το κάτω σχολείο εντάξει το έχουν πάρει και νομίζω ότι δεν ξέρω πώς το έχει πάρει, δεν ήμουν εγώ τότε. Αλλά στο απάνω σχολείο πρέπει να υπάρχουν όροι για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να το έχει απεαόριστο. Γιατί το κάτω σχολείο είναι απεαόριστο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό να το δώσω με τα κλειδιά κανονικά σε. Να έχουμε όρο, να είναι και ο πρόεδρο μέσα. Δεν είχα παρακαλώ λίγο. Δεν είπαμε να το έχει, να το έχει, αλλά όχι ολοκληρωτικά να το έχει. Ακούστε με λίγο. Εδώ υπάρχει ένα. Γιατί υπάρχουν θέλουν οι ανθρώποι άλλοι να κάνουν μέσα κάτι. Μια έκθεση. Δεν μπορεί να έχει τα δύο σχολεία ο σύλλογος ο ένας. Αυτό και δεν είναι και το ίδιο. Είπα δεν υπάρχει. Ένα συμπαγόγιο και όλο είναι πολέμη. Ότι πεθαίνουν αύριο, μετά τι γίνεται. Ακούστε λίγο τι λέει ο Παλάδο. Στην πού είναι το κάτω σχολείο, είναι κρίσια πολιτιστικό κέντρο. Που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινοφελής, ή προάγει από την κάστρα, αποκλειστικά και μόνο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε η έδρα καθηγητά, όπως είναι ο καθηγητής, να είναι στην άκρη. Γιατί μου λέει και αποκλειστικά και μόνο. Εν πάση περιπτώσει,
λέει παραπάνω τίποτα άλλο, παρακάτω. Όπως ήταν μόνο και το φελίσιο, μόνο το άλλο. Μα δεν ήταν. Και αφού έβαζε να δεν θα πω να πω και εγώ. Ποιο άλλο είναι, ποιο. Έστω, εγώ προτείνω να τα αφορήσουμε σε σχέση με το χρόνο. Μελλοντικά μπορεί να ξαναγίνει σχολείο. Ή αν χρειαστεί να γίνουν εξετάσεις ή εκλογικό κέντρο, το σχολείο θα λειτουργεί όπως πρέπει. Δεν σημαίνει ότι επειδή το δίνουμε σε ένα σύλλογο που δίνουμε και τα κλειδιά και του λέμε πάνω το SAE, όταν θα γίνονται εκλογές, όταν θα γίνονται εξετάσεις, αν έχουμε παιδιά στο σχολείο και πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί στο σχολείο, φυσικά ο νόμος είναι σαφές. Πρέπει να το ξαναδώσουμε πάλι πίσω. Αυτό να μην τα μπερδεύουμε. Ούτε μπορούν να γίνουν μέσα μεγάλες θεατές. Είναι σχολείο. Πάντως η ερμηνεία του νόμου για την έδρα, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο διφορούμενη. Δεν μπορεί ένα σύλλογο να έχει δύο σχολεία. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι για δύο χρόνια. Με αλλάζει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά, έχει ξελοκοτή, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μετά τι γίνεται. Λοιπόν, να βάλω το προκειμένου να ψηφιστεί και άλλο που πρέπει να